Βαγγέλη, θυμάμαι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που είχες γράψει στο περιοδικό του Κοινών των Ωραίων Τεχνών για τον Χριστόφορο Μητυκλιναίο. Διάβασα προσφάτως το κείμενό σου για τον Ρωμανό τον Μελωδό στο Αντίφωνο. Με έναν πρωτότυπο και εξαιρετικό τρόπο αναδεικνύεις την ποίηση του Ρωμανού και ξέρω επίσης το ενδιαφέρον σου γενικά για την βυζαντινή ποίηση, όχι μόνο την εκκλησιαστική αλλά και την κοσμική και στην εποχή του 10ου αιώνα, ας πούμε περίπου, αλλά σε όλη τη διάρκεια της βυζαντινής ιστορίας. Συναντάς κάποιες αναλογίες με την νεότερη λαϊκή λόγια δημιουργία, με ανάλογο τρόπο που ο Χρήστος μας παρουσίασε για την μουσική. Αν μου επιτρεπείς, θα ήθελα με κάποιο τρόπο να σταθούμε πιο πολύ σε καθεαυτό το ζήτημα της πρόσληψης της βυζαντινής ποίησης ως μέρος της ευρύτερης λόγιας ή δημοτικής βυζαντινής ποιητικής παραδόσεως. Όπως πούμε. Υπάρχει πρωτογενώς ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το πού συγκαταλέγουμε την εκκλησιαστική βυζαντινή ποίηση. Παραδείγματος χάρη, εάν κανείς κοιτάξει, αν τρέξει στην εισαγωγή στη βυζαντινή λογοτεχνία του Χούγκερ, που είναι το πιο πρόσφατο από τα έργα που έχουμε, θα διαπιστώσει ότι απουσιάζουν όλοι οι μεγάλοι βυζαντινοί ποιητές, διότι είναι εκκλησιαστικοί ποιητές. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Ρωμανό, δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Γερμανό, σε αυτούς όλους. Τι θέλω να πω με αυτό? Δικαιούμαστε να αποκλείουμε τη θρησκευτική ποίηση από μια ευρύτερη πνευματική παράδοση ενός λαού, μιας αυτοκρατορίας, ενός έτους, όπως θέλουμε να το πούμε, με όποιον όρο? Ή μήπως θα πρέπει αυτονόητα να αντιλαμβανόμαστε την ποιητική παράδοση, την θρησκευτική ποιητική παράδοση ως μέρος μιας ευρύτερης? Τι θέλω να πω δηλαδή? Μπορεί η Δύση να κατανοήσει πνευματικά τον εαυτό της δίχως τον Θωμά ή τον Αυγουστίνο ή τον Δάντη? Ή ακόμα και το Δάντη, που το θρησκευτικό στοιχείο είναι πολύ έντονο, έτσι, σχεδόν είναι τον επικρατέστερο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να πω, και είναι κάτι που συχνά το λέω, είναι κάτι που έγινε πριν από μερικά χρόνια. Βρισκόμουν σε μια παρέα και άκουσα να λέγεται ότι λέει, όταν στη Δύση έγραφε ο Δάντης, ο Δάντης πρώτα απ' όλα δεν είναι Ιταλός ποιητής, ο Δάντης είναι Ιταλός ποιητής μεν, αλλά η ποίησή του είναι παράγωγο της πόλεως κράτους στην οποία ζούσε. Έτσι. Είναι έντονο αυτό και το ξέρουμε. Όταν ο Δάντης στη Δύση έγραφε ποίηση ή έγραφε τα κείμενά του, στην Ανατολή δεν είχαμε τίποτα πιο πολύ από το Θεόδωρο Πρόδρομο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Αυτό υπόθηκε. Υπάρχει μια παρεξήγηση σε αυτά όλα. Η παρεξήγηση έχει να κάνει πρώτα απ' όλα γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι έκαναν. Ο Θεόδωρος Πρόδρομος δεν είναι κάποιος ο οποίος συνέταξε απλά τα πτωχοπροδρομικά ποίηματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχουν σωθεί η ποιητική του συλλογή, παραδείγματος χάρη στην έκδοση του Χέρεντερνερ, συγκαταλέγει γύρω στις 700 σελίδες πάνω κάτω. Και εκεί που το πράγμα κάπως, ας πούμε, αλλοιώνεται, είναι όταν ξεκινάμε να αντιμετωπίζουμε και να κρίνουμε τον όρο της μίμησης. Δηλαδή, διαβάζουμε έναν βυζαντινό ποιητή, ο οποίος μιμείται ένα μετρικό σύστημα αρχαιοελληνικό. Και λέμε, α, μιμείται το σύστημα αυτό, το ποιητικό σύστημα αυτό. Διότι ρυθμολογικά δεν μπορεί να αποδράσει από την παράδοση αυτή, η οποία τον κατατρέχει, τον καταδιώκει, πρέπει να τη μιμηθεί με κάποιο τρόπο. Το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι μου μοιάζει πως κανείς από τους κριτικούς αυτού του τύπου δεν έχει τρέξει σε αντίστοιχα σε γράμματα που αφορούν στην ποιητική, ας πούμε, του Σέξπιρ, και να δει ότι η μίμηση είναι από τα θεμελιωδέστερα, η μίμηση των κλασικών ποιητικών συνθέσεων, είναι από τα θεμελιωδέστερα ζητήματα για την πρωτοτυπία. Δηλαδή, αν δεν μιμηθείς, δηλαδή αν δεν κάνεις δικό σου κάτι, αν δεν το γνωρίσεις, δεν θα το ανανεώσεις, συνεπώς δεν θα φωτομίσεις και την παράδοση, αλλά δεν θα καινοτομήσεις κιόλας. Συνεπώς, οι Βυζαντινοί θεωρώ ότι μέχρι την περίοδο που εγώ μια εποπτεία μπορώ να την έχω, δηλαδή στα τέλη του 12ου αιώνα, σε επίπεδο υψηλής ποιητικής, αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι και ορθοτομούν αλλά και καινοτομούν μια παράδοση δύσκολη και δύστροπη, σαν τη μουσική, η οποία θέλει ευγένεια και κατά την πρόσληψή της, αλλά και κατά την μεταβίβασή της. Εάν δεν υπάρξει αυτό, δεν υπάρχει τότε λόγος διατηρήσεως ή συντήρησης μιας παράδοσης αυτού του τύπου. Τα σύννεφα της λύπης στην άθλια σκεπάσανε ψυχή μου και την καρδιά. Έφη των λυπήρων εκάλυψαν την αθλία μου ψυχή και καρδιά. Και με τη λίγη το σκοτάδι κόρη. Και σκοτασμόν εμπιούσιμη κόρη. Εσύ που γέννησες στο απρόσιτο φως. Άλλοι γέννησαν σαν φως στο απρόσιτο. Γιώτα τούτα τα μακριά. Απέλασον τα αυτά μακράν. Με την άβρα της Αγίας Προσευχής. Τη ευνεύση της Θείας Πρεσβείας σου. Σε γνωρίζω παρακάλια σε θλίψεις. Παράκλησιν εν τες λείψες συνείδα, εκ των όσων ιατρός εγινώσκων, και παντελή συντριμών του θανάτου, και ποταμών της ζωής ανεξάντλητων, και πάντων των εν συμφορές, καχύνην και οξία. Αντίληψη. Δεν κρύβω το βυθό του ελέου σου. Ο κρύπτος σου των βυθών του ελέους. Και τη βρύση των απείρων θαυμάτων. Και τη βρύση των απείρων θαυμάτων. Την αένα η όντως πηγή. Και την πηγή την αέναν όντως. Τη συμπόνιας δεσποινά μου για μένα. Της προσέμες συμπαθίας σου δεσποινά. Αλλά σ' όλους τα λέω. Αλλά πασιλομολογώ και εγώ και κηρύττω και φθέγγομαι. Με κυκλώσαν οι ζαλάδες του βίου. Εκύκλωσανε του βίου με ζάλε. Όπως ημέλησε στην κυρίθρα Παρθένα. Ως περμέλησε κυρίων Παρθένε. Κουρσέψε την καρδιά μου. Και την έμειν κατασχούσε καρδίαν. Κατά τη τρόσκουση βέλη των θλίψεων. Σε βοηθώ και διώκτη και ρίστηκα. Εύρινη σε βοηθών και διώκτην και ρίστην πανάχραντε. Παρακλητικού κανόνα που ακούσαμε, θα ήθελα να συνεχίσω λίγο με ένα σχόλιο που έχει σχέση με αυτά που μας είπε ο Βαγγέλης για τον Δάντη. Γιατί μια αξιοσημείωτη σύμπτωση είναι ότι λίγα χρόνια αργότερα από τον Θεόδωρο τον Λάσκαρη γεννείται στη Δύση το έργο αυτό που ονομάστηκε Κωμωδία ή Θεία Κωμωδία του Δάντη. Ο Δάντης στο τελευταίο μέρος του έργου του, τον Παράδεισο, στον 33ο άσμα του, τελειώνει με μια επίκληση στην Παναγία, που την καλεί Παρθένα μάνα, κόρη του γιού σου. Και ο Θεόδωρος Λάσκαρης γράφει τον παρακλητικό κανόνα και αυτός απευθυνόμενος στην Παναγία. Το ενδιαφέρον στοιχείο λοιπόν αυτής της συμπτώσεως είναι ότι έχουμε δύο ποίηματα που νίκησαν τον χρόνο. Το ένα επηρεάζοντας την παγκόσμια λογοτεχνία, το άλλο παραμένοντας ζωντανό μέσα στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και μέσα στα χείλη των απλών λαϊκών ανθρώπων. Αλλά έχουμε και δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο Θεόδωρος ο Λάσκαρης καλλιεργεί το ίδιο χωράφι που βρήκε από τους μεταγενέστερους, ενώ ο Δάντης ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο. Θέλει να κάνει ένα ταξίδι που δεν επιτρέπεται στα ανθρώπινα μέτρα, θέλει να ταξιδέψει τον άλλο κόσμο. Ένα ταξίδι που καταλήγει σε μια κοινή αλήθεια που είναι ότι ο Θεός δεν λέγεται και το μόνο που λέγεται είναι ο αδιέξοδος δρόμος αυτής της ανθρώπινης θέλησης και επιθυμίας. Ο Θεόδωρος δεν επιχειρεί καν ένα τέτοιο ταξίδι. Γι' αυτόν ο ανεξερεύνητος βυθός αντιμετωπίζεται με τη δοξολογία. Αλλά αν ο Δάντης, όπως παρατηρεί ο Έλιοτ, μας δίδαξε ότι το καλό μπορεί να είναι η πρώτη ύλη της ποιήσεως, ο παρακλητικός κανόνας θα επιμείνει, παραμένοντας όπως τόνισε και ο Πατήρ πριν και αυτός έξω από τον καθιερωμένο λογοτεχνικό κανόνα, να μας δείχνει ότι η αισθητική ως ατομικός τρόπος εκφράσεως είναι μέσο και όχι σκοπός. Και ο μόνος διαρκής και διακαής σκοπός και πόθος του ανθρώπου είναι η νίκη επί του θανάτου. Για την νίκη αυτή η υπεραγία Θεοτόκος θα παραμείνει η κατεξοχήν παραμυθία και μεσιτεία. Άρα λοιπόν ο παρακλητικός κανόνας είναι ένα κλασικό παράδειγμα μιας διαχρονικής μορφής, μιας ποιήσεως εκκλησιαστικής που ακόμα αγγίζει τους ανθρώπους, αλλά θα μας δίνει ευκαιρία να κάνουμε και μια παρατήρηση για τη γλώσσα. Ναι, μεν δεν χρησιμοποίησε τη λαϊκή γλώσσα ο Θεόδωρος Λάσκαρης όπως έκανε ο Δάντης, αλλά αν παρατηρήσει κανείς τη νέα ελληνική γλώσσα θα διαπιστώσει ότι οι λόγοι ή τύποι διασώζουν ή υποσημαίνουν μια διαφορετική σημασιολογική φόρτιση σε σχέση με το συνώνυμο λαϊκό τύπο. Άλλο είναι το κόκκινο, άλλο είναι το ερυθρό. Επομένως η ελληνική πνευματική ζωή ή η πνευματική ζωή που μιλάει την ελληνική γλώσσα εμπλουτίζεται μονίμως από μια αναγωγή του σύγχρονου στο διαχρονικό, στην αναβάπτιση του σύγχρονου και της αναγωγής του στην αρχαία του καταγωγή. Άρα μέλημα του Θεοδόρου Λασκάρεως δεν ήταν η ανανέωση ενός παροχημένου τρόπου, αλλά η βίωση και η λύτρωση του δικού του πόνου με έναν διαχρονικό παραδεδειγμένο τρόπο. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα, όχι απαραίτητος προς αντιγραφή, αλλά προς μελέτη. Αυτό που μας λείπει δηλαδή είναι ότι δεν έχουμε σκύψει όσο πρέπει στη μελέτη αυτής της παράδοσης μουσικής, ποιητικής, αλλά και πολιτικής, κοινωνικής. Βαγγέλη, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι για τον παρακλητικό κανόνα? Αυτό που συζητάμε είναι πως ιδεολογικά και μορφολογικά ίσως να μην αποτελεί ένα τόσο σημαντικό έργο όσο φαίνεται, έτσι. Πέρα από τη διάρκεια του μέσα στην εκκλησιαστική παράδοση, το πώς διασώθηκε, το πώς επικοινωνήθηκε, το πώς συνεχίζει και επικοινωνείται. Εκείνο όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι πως ο Λάσκαρης αυτό το οποίο κάνει είναι ότι επανεισάγει στην ποιητική της παραδόσεως των κανόνων, σαν είδος, έτσι, στοιχεία της λυρικότητας από τα κοντάκια. Αν παρατηρήσει κανείς τη δομή και την μορφολογική και την ουσιαστική ενός κανόνα, θα δει πως ο κανόνας στην ουσία είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, όπου κυρίως ανακυκλώνονται ιδέες εσωτερικού τύπου. Δηλαδή είναι η προσπάθεια της ψυχής για εμβάθυνση στο μυστήριο της ζωής ή του Θεού ή της μετανοίας, έτσι. Ο Ανδρέας Κρήτης, παραδείγματος χάρη, αν θεωρήσουμε το Μέγα Κανόνα ως κορυφαίο έργο αυτού του τύπου, θα δούμε την κατεξοχήν έκφραση εκεί. Ο Λάσκαρης όμως αυτό το οποίο κάνει είναι ότι παίρνει εικόνες από την καθημερινότητα, όπως είναι μια μέλισσα, η οποία περικυκλώνει μια φωλιά από μέλι και βουίζει, τη μεταφέρει στη ζωή μας ως τον ίδιο ήχο από τα πάθη ή τις δυσκολίες της καθημερινότητας, ή ένα λιμάνι, όπου ένα καράβι πρέπει να ορμήσει προκειμένου να βρει γαλήνη μέσα από την καταιγίδα. Θέλω να πω ότι οι εικόνες αυτές τις οποίες ο Θεόδωρος Λάσκαρης επανεισάγει ως μέρη της ποιητικής του ήταν και οι λόγοι εκείνοι για τους οποίους οι κανόνες πιθανότατα περιέπεσαν σε αχρησία συνειδητότατα. Γιατί? Γιατί ο λυρισμός μέσα στην εκκλησιαστική παράδοση, αν με επιτρέπετε, αν μπορώ να το πω, είναι κάτι το οποίο ίσως δεν είναι και τόσο χρήσιμο, διότι προκαλεί στο νου μια απόσπαση. Αν δει κανείς, ας πούμε, τα κοντάκια από τον Ρωμανό το πώς γράφονται, κυρίως δε αυτά που αφορούν στην παλαιοδιαθηκική παράδοση, όπου έχει και την άνεση να μιλήσει και να πλάσει το ποιητικό του υλικό όπως εκείνος θέλει, θα διαπιστώσει ότι αυτή η δυνατότητα εισαγωγής πολλών κλασικών λυρικών τρόπων πιθανότατα να μην ανταποκρινόταν σε αυτό που η Εκκλησία ήθελε να προκύπτει κατά την λειτουργική της, ας πούμε, ζωή, από το λειτουργικό της ζωή. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει με τον Θεόδωρο είναι πολύ σημαντικό, διότι μέσα από τον κανόνα αυτόν καθεαυτόν τονίζεται επίσης και η οριακή του ψυχική θέση. Ήταν σε ανθρώπου που είχε προβλήματα πολλά. Έτσι. Συνεπώς, διαφορετικά προσλαμβάνεται αυτό όταν συνειδητά ο πιστός γνωρίζει πως η έκφραση αυτή είναι μια εξομολογική έκφραση ενός αυτοκοκράτορα και όχι έκφραση ενός απλού κληρικού ή μοναχού ή λογίου ο οποίος γράφει ένα ποίημα. Εδώ μιλάμε για κάποιον ο οποίος υποθετικά συλλεύει και επί των παθών του, αλλά με ένα πολύ ποιητικό τρόπο κατεβαίνει στην κατάσταση της απλότητας και βάζει τον εαυτό του στο ποιητικό επίκεντρο με ένα εξωτικό τρόπο με αυτόν που απέναντι του έχει. Χρήστο, μετά τον παρακλητικό κανόνα, δεν έχουμε άλλο μεγάλο ποιητικό επίτευγμα στον χώρο της εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά έχουμε, ειδικά στη μεταβυζαντινή περίοδο, αλλά και από την εποχή της Ιστεροβυζαντινής, μια μεγάλη μουσική ακμή. Θα ήθελα, αν μπορείς, να κάνεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ναι, νομίζω πως η εκκλησιαστική ποίηση κάπου εκεί μέχρι το 10ο αιώνα σταματάει, γιατί πλέον στις ακολουθίες δεν υπάρχει χώρος με τίποτα να μπει κάτι καινούριο. Είναι όλα υπομένα και τακτοποιημένα. Οπότε δεν υπάρχει πλέον ποιητική διάθεση, αλλά μετά την επανακατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως υπάρχει από το 10ο αιώνα δηλαδή μέχρι την επικοινάλωση, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος όπου φαίνεται μια αναγέννηση, μια πρώιμη αναγέννηση με το πνεύμα αυτό του Βυζαντινού κράτους. Εδώ εμφανίζονται μουσικά οι μαΐστορες. Μαΐστορες, οι μαέστροι, οι μεγάλοι μαέστροι που έχουν σαν χαρακτηριστικό πως γράφουν τις συνθέσεις, τις μουσικές συνθέσεις, όχι τις ποιητικές, μουσικές συνθέσεις και ψάλλουν και φτιάχνουν, είναι και χοράρχες και συνθέτες και διευθύνουν τις χοροδίες. Όπως είναι το μεγαλύτερο, το πιο γνωστό παράδειγμα είναι ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ο αρχιμουσικός των αυτοκρατορικών ψαλτών, αλλά ήταν επίσης και αργότερα, όπως λέει η βιογραφία του, ένας μοναχός στη Λαύρα του Αγίου Όρους. Άσημος πλέον, που έβγαζε και τράγους. Που έβγαζε και τράγους. Βέβαια, η νεότερη μελέτη λέει πως πιθανώς να πρόκειται και περί δύο διαφορετικών ανθρώπων που ζήσαν έτσι αυτές τις ζωές, αλλά και οι δύο ήταν πάρα πολύ γνωστοί. Ναι. Ό,τι και αν είναι δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πως η ακμή αυτή δείχνεται στο πρόσωπο του Ιωάννη του Κουκουζέλη, ο οποίος είναι και σημαντικός μεροποιός. Έχει γράψει, ας πούμε, το χειρουργικό του πλαγίου Δευτέρου του Παλατινό, έχει γράψει το Γεύσαστε, έχει γράψει Άνθεν Προφήτε, το Δεσπότη και Αρχιερέα, αλλά τα αργά Ανοιξαντάρια που λένε και στο Άγιον Όρος της Αγγλικής και πολλά τέτοια έργα, τα οποία είναι πολύ κλασικά, το Μέγα Ίσον. Γιατί εδώ πρέπει να μιλήσουμε και μεγάλο μάθημα. Αυτή η τέχνη πλέον, επειδή τα μέλη γίνονται πολύ μακροσκελή και κλιματικά και έχουν καινούργιες μέσα μετατροπίες, καινούργιες θέσεις, όλα αυτά αναγκάζεται ο Κουκουζέλης ή η εποχή του Κουκουζέλη να φτιάξει 40 καινούργια σημάδια, τις μεγάλες υποστάσεις, τα οποία είναι σημάδια, δεν είναι όπως η σύγχρονη γραφή, νότα-νότα, φθόγκος-φθόγκος, αλλά βλέποντας το σημάδι αυτό, ξέρεις να κάνεις μια μουσική φράση. Μια μεγάλη μουσική φράση από μνήμης. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, πολύ ενδιαφέρον και οι μελετητές κάποια στιγμή πιστεύω πως θα έχουν να ανακοινώσουν πολλά πράγματα. Αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και φυσικά δεν είναι μόνο ο μαΐστορο Ιωάννης ο Κουκουζέλης, είναι και άλλη μουσική. Είχε τον Γρηγόριο τον Κουκουζέλη, ήταν μαθητής του, πολύ γνωστός, ο Γεώργιος ο Κοντοπετρής, όπως λεγότανε, ο Ξένος ο Κορώνης, πολύ γνωστός, ο οποίος μέλησε και αυτός μέλη τα οποία λέγονται και σήμερα στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, πρωτοψάλτη της Αγίας Σοφίας. Ο πιο γνωστός είναι ο Ιωάννης ο Κλαδάς επίσης, ο οποίος μετά το Δαμασκηνό και τον Κουκουζέλη, που ήταν δύο εποχές ανακαίνησης και δημιουργίας για τη μουσική, ονομάζεται τρίτη πηγή της μουσικής. Οπότε και αυτό στην εποχή του πρέπει να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Και αυτός έχει έργα που ακόμα ψάλλονται. Είναι το γεύσαστε, το κοινωνικό, την γάρση μήτραν σε πλάγιο του πρώτου, που ψάλλεται και σήμερα. Επίσης υπάρχουν και αυτοκράτορες. Όπως είπες προηγουμένως, ο Λάσκαρης, Θεόδωρος Λάσκαρης, αυτοκράτορ Νικαίας. Υπάρχει ο Ιωάννης Βατάτζης, συγγραφέας, ή ο Μανουήλ Παλαιολόγος αργότερα. Αυτό δείχνει ένα γενικότερο επίπεδο. Όταν οι αυτοκράτορες τους βλέπεις και είναι μουσικοί και ποιητές, δείχνει ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Εξάλλου η Νίκαια, που ήταν ο Λάσκαρης, έχει χαρακτηριστεί ως πρώιμη Φλωρεντία. Δηλαδή υπήρχε η ανάπτυξη γραμμάτων, τεχνών, μαθηματικής σκέψης. Ναι. Επίσης υπάρχουν και θεωρητικοί, ο Μανουήλο Βριένιος, ο Νικηφόρος ο Γρηγοράς, οι οποίοι γράφουν. Και μάλιστα το πολύ ενδιαφέρον είναι πως αναπλάθουν ουσιαστικά τα θεωρητικά, τα μουσικά της Αλεξανδρινής εποχής. Δηλαδή λίγο μετά τον Χριστό συγγράμματα, από τα οποία δεν ξεφεύγουν, προσθέτουν κάποια στοιχεία, αλλά συνήθως δεν ξεφεύγουν. Πράγμα που δείχνει αυτό που από την αρχή ανέφερες, πως υπάρχει μια συγγένεια και μια συνέχιση ουσιαστικά της μουσικής μέχρι την εποχή μας ουσιαστικά. Αυτή η μουσική άνθεση κορυφώνεται με τους σπουδαίους μουσικούς 17ου και 18ου αιώνα, με κορυφαίο από όλους τον σύγχρονο του Μότσαρτ, Πέτρο Πελοποννήσιο, το οποίο θα ακούσουμε και το κομμάτι που θα παίξετε. Ο οποίος συνδέει και με την προσωπικότητά του και δύο στοιχεία που είναι η βυζαντινή μουσική, γιατί είναι εκκλησιαστικός συνθέτης, αλλά και κοσμικός συνθέτης. Γράφει πάνω στα είδη της εποχής, και αυτό πρέπει να το πούμε, πως ένα πράγμα που ξεχάσαμε, πως υπάρχει μια μόδα για περσική μουσική, η οποία ο Μουράτο Τέταρτος έφερε τον Σαλίχ Κουλί, έναν Πέρση αρχιμουσικό, ο οποίος επηρέασε τόσο πολύ τη μουσική αυλή, που όλοι άρχισαν να γράφουν σύμφωνα με τα μέλη των Περσών. Και να μιμούνται οι πιο γνωστές μορφές οθωμανικής μουσικής είναι το μπεστέ, το πεσρέφι, το σεμάι, και όλα αυτά έχουν σαν πηγή την περσική μουσική. Οι Ρωμιοί λοιπόν άρχισαν να γράφουν πάνω σε αυτά τα μουσικά είδη. Και πρώτος από όλους ο μουσικός ο Αγγελής, ταμπουρή Αγγελή, έπαιζε τον ταμπουρά δηλαδή, αρχιμουσικός της αυλής, το 1650 περίπου, που έχει και αυτός μαθητές πολύ γνωστούς όπως είναι ο Καντεμύρης και άλλους Ρωμιούς συνθέτες, ο Ζαχαρίας ο Χανεντές και πολλοί άλλοι που φτάνουν μέχρι τον Πέτρο και μέχρι τους αδελφούς Μπατζανού που ζουν μέχρι τη δισκογραφία. Να σημειώσω εδώ ότι ακριβώς γι' αυτά έχεις μιλήσει και σε ένα πρόσφατο συνέδριο, και να τονίσω ότι συνέδεσαι κι εσύ αυτούς τους μουσικούς που εντάσσονται μέσα στο γενικότερο κλίμα του νεοελληνικού διαφωτισμού και παντρεύουν με την συνθετική δουλειά της ικανότητα ανατολικές επιδράσεις μέσα σε ένα πνεύμα της εποχής τους που επηρεάζεται από τον διαφωτισμό. Right. αποκαλύπτει ως φυσικό επακόλουθο και η γρήγορη και έγκαιρη προσαρμογή στις απαιτήσεις μιας ανανέωσης έχει να κάνει με συνθήκες που καθορίζονται από ιστορικά και κοινωνικά κριτήρια. Το ζητούμενο είναι όμως να μην σαρώσει οποιαδήποτε ανανέωση τον πλούτο μιας πνευματικής παράδοσης που είναι απαραίτητη για να τροφοδοτεί μονίμως το παρόν. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που καθόρισε τις πιο ενδιαφέρουσες επιφάνσεις της νεοελληνικής δημιουργίας μέχρι των ημερών μας. Ότι σημαντικό προέκυψε μέσα από τον διάλογο και την δημιουργική ανανέωση μιας παράδοσης. Και παγκοσμίως αυτό συμβαίνει. Συναντάμε ίχνη της παράδοσης αυτής στο σύγχρονο κόσμο και πώς μπορεί η παράδοση αυτή να μιλήσει στο σημερινό κόσμο. Να ξεκινήσουμε από σαν Χριστό. Βεβαίως. Μιλώντας για μουσική φυσικά, πρέπει να, ίσως να ξεκινήσω από αυτό που είπαμε προηγουμένως, πως η μουσική της πόλης, βάσει του γούστου και των συνθειών της εποχής, διαμόρφωσαν το ρεπερτόριό τους. Τι θέλω να πω με αυτό? Πως πρέπει να βάλουμε σαν βάση το τι αγαπάει ο κόσμος. Δηλαδή το τι αρέσει, το τι υπάρχει σαν γούστο ή τι υπάρχει σαν μόδα. Αλλά κυρίως το τι αρέσει. Το θέμα του γούστου είναι πολύ βασικό. Διότι με βάση το γούστο, μια ίδια μουσική, η βυζαντινή μουσική, η παραδοσιακή μουσική, η λαϊκή μουσική, γίνεται από σκυλάδικο μέχρι φοβερή, έντεχνη και σύγχρονη μουσική. Η ίδια μουσική, χωρίς να αλλάξει πολλά πράγματα. Δηλαδή το ήθος που κρύβεται από πίσω και το γούστο είναι αυτό που διαμορφώνει τα μουσικά είδη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πιστεύω πως ο κόσμος αγάπησε πολύ βαθιά, όπως λέγαμε προηγουμένως για τις παραλογές, πως κράτησε στη μνήμη του τις αρχαίες υποθέσεις, έτσι και τη σύγχρονη εποχή, μέσα του κράτησε ό,τι αγαπήθηκε μέσα στον χρόνο και ό,τι βίωσε μέσα στην ιστορία. Δηλαδή, η Βυζαντινή περίοδος κληρονόμησε στην Οθωμανική περίοδο πολλά πράγματα και η Οθωμανική περίοδος επίσης κληρονόμησε στον ελληνικό πολιτισμό πάρα πολλά πράγματα. Και μέχρι που έφτασαν στην εποχή της δισκογραφίας, που είναι πολύ σημαντικό βέβαια, τον 20ο αιώνα, γιατί ό,τι διαμορφώνεται εκεί γύρω στο 18ο αιώνα, περνάει στο 19ο, περνάει στον 20ο και πλέον ξέρουμε πώς ακριβώς παίζανε τα όργανα, πώς ακριβώς τραγουδάγαν οι φωνές, ποιες είναι οι μορφές μουσικής, γιατί όλα αυτά τα ακούμε πλέον μέσα από τις πλάκες, μέσα από τη δισκογραφία και αυτό γίνεται το γούστο, ας πούμε, όλης της ελληνικής Ανατολής, που είναι πολύ σημαντικό, περνάει και στην κυρίως Ελλάδα. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το σμερνέικο τραγούδι για να γίνει μέσω του Μάρκου του Βαμβακάρη. Το λέω σαν πολύ ξεχωριστό πρόσωπο, έτσι, όχι πως οι άλλοι είναι πάνε πίσω. Να γίνει το ρεμπέτικο τραγούδι, να γίνει το λαϊκό τραγούδι μέσω του Τσιτσάνη και των μεταγενέστερων και να φτάσει μέχρι το έντεχνο τραγούδι, ας πούμε, όπως είναι ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης, ενδεικτικά είναι τα ονόματα πάντα, υπάρχουν και άλλοι πολλοί, και να φτάσει μέχρι εμάς, όπου και εμείς βλέπεις με πόση αγάπη ο κόσμος πάντα δέχεται το λαϊκό στοιχείο. Δηλαδή το ζεϊμπέκικο χορό, το τσιστετέλι, το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο ελληνικό, μάλλον πιο πολύ είναι αραβικού κόσμου χορός, το χορεύει τόσο ωραία. Αλλά το οικειοποιούμεθα, ευχαρίστως. Βεβαίως, δηλαδή οτιδήποτε ωραίο και νόστιμο το εντάσσουμε στην παράδοσή μας. Αυτό λοιπόν φαίνεται ο κόσμος που αγαπάει πάρα πολύ τα λαϊκά αυτά μουσικά είδη, ακόμα τραγουδάει τα ρεμπέτικα, ακόμα τραγουδάει τα λαϊκά. Η σύγχρονη εποχή μέσω των σχολείων, των μουσικών σχολείων, βλέπεις πόσα παιδιά έχουν στραφεί στην παράδοση και πόσα παίζουν παραδοσιακά όργανα και πόσα μαθαίνουν και τα τραγούδια αλλά και την ψαλτική πλέον. Με γνώση και με ικανότητα. Με γνώση και με ικανότητα. Και περνάει αυτό μέχρι τα παιδιά μας. Δηλαδή αυτή η αλυσίδα είναι αλυσίδα γούστου, αλλά και αλυσίδα πλούσιας κληρονομιάς, η οποία δεν χάθηκε στην πραγματικότητα, αλλά μεταλλάχθηκε. Νομίζω πως δηλαδή μην ψάχνουμε πώς ήταν το είδος αυτό ακριβώς στην εποχή του Βυζαντίου. Έχει μεταλλαχθεί, σίγουρα. Ναι. Αλλά τα βασικά της στοιχεία όμως, τα δομικά της στοιχεία νομίζω είναι εκεί. Για να μην μιλήσουμε βέβαια και για τους αρχαίους τρόπους που γίνανε οι Βυζαντινοί ήχοι και τα οθωμανικά, περσικά και αραβικά μακάμια, που γίνανε οι ρεμπέτικοι δρόμοι και οι λαϊκοί δρόμοι, που και αυτοί ακόμα στηρίζουν τα έντεχνα και σημερινά τραγούδια. Δηλαδή, βλέπεις όποιος συνθέτης, όπως ήταν ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, χρησιμοποίησαν παραδοσιακές φόρμες και ρυθμούς και ήχους, αυτά γίνανε πολύ γνωστά. Και ακόμα διαμορφώνουν τη μουσική μας μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ, στα παραδείγματα μου, ανέφερα και τον Σαβόπουλο, γιατί ένωσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη μουσική με την ποίηση, που είναι και αυτό ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της ελληνικής παράδοσης. Η ποίηση. Για τα εκκλησιαστικά, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι πρέπει να συνδέουμε τον όρο της παραδοσιακότητας πάντα με την σημασία της λειτουργικότητας. Δηλαδή θέλω να πω, τι μας είναι χρήσιμο, αν και είναι λίγο, πώς να το πω, πεζή η έκφραση, τι μας είναι χρήσιμο την παράδοση αυτή, τι συγκρατούμε την παράδοση αυτή, τι καλλιεργούμε την παράδοση αυτή, τι χρησιμοποιούμε, τι ανανεώνουμε, τι υποστηρίζουμε από αυτό. Θέλω να πω ότι, ας δούμε ένα απλό παράδειγμα του επιλίχνιου ύμνου, έτσι, δεύτερο σύγχρονο, Φωσιλάρων, βεβαίως. Η παράδοση που είχαμε μέχρι τις αρχές, αν δεν κάνω λάθος, του 20ου αιώνα, έτσι, ήταν ότι στις εκκλησίες μας, στον Οικουμενικό Θρόνο πιο πολύ, ψαλόταν το αρχαίο μουσικό μέλος, έτσι, το οποίο είναι ένα αργό είναι ένα αργό κείμενο. Ξαφνικά είχαμε αυτή τη σύνθεση, την συνεπτυγμένη, ας πούμε, του Σαχελαρίδη. Ακριβώς. Και για ευνόητους λόγους, η Εκκλησία θεώρησε, ο Οικουμενικός Θρόνος πρώτος, γιατί ο Οικουμενικός Θρόνος είναι λίγο δύσκολο, λόγω της παράδοσης και της σταθερότητας στην παράδοση αυτή, να εισάγει νέα μέλη, θεώρησε ότι βεβαίως αυτό το μέλος είναι χρήσιμο για την παράδοσή μας και βοηθάει και στο λειτουργικό χρόνο, αλλά και στην πρόσληψή του. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εισήχθη με αυτόν τον τρόπο. Κάτι άλλο το οποίο μοιάζει λίγο, ας πούμε, παράδοξο. Ένα εξωεκκλησιαστικό μέλος. Ένα ποίημα του Αγίου Νεκταρίου, βεβαίως, πάρα πολύ πρόσφατο, το πάρα πολύ γνωστό Αγνή Παρθένου. Ο πατήρ Γρηγόριος από τη Σίμωνος Πέτρας το πήρε το ποίημα αυτό, έγραψε μια μουσική σιγοπλάγιο του πρώτου φρίγιο, ένα πολύ ευχάριστο άκουσμα, ένα πολύ δυναμικό άκουσμα που τα τελευταία χρόνια, αν μη τι άλλο, έχει διαδοθεί όχι μόνο στον Ορθόδοξο κόσμο, έτσι, είναι εξωεκκλησιαστικό, αλλά η αποδοχή του δείχνει το τι καινούριο ακουστικά μπορεί να έρθει. Θέλω να πω κάτι όμως. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Ναι. Η ακουστική αυτή. Βεβαίως, είναι αυτό. Η ακουστική αυτή δεν εξελίσσεται εκτός ή παράλληλα προς την παράδοση που έχουμε. Εξελίσσεται μέσα στην παράδοση αυτή. Δηλαδή, αυτό είναι και το μεγάλο μας, ας πούμε, αμάρτημα. Στη Δύση, στη δυτική μουσική, η οποία είναι μια σπουδαία μουσική, ακραίας σπουδαιότητας από κάθε άποψη, έτσι, βλέπει κανείς ότι για να δειχθεί της μουσικής στο ύψος, θα πρέπει να εξαντληθούν και οι αντοχές, οι φωνητικές ή οι δεξιοτεχνικές. Ακούς κανείς σαν Βέρντι, ας πούμε, ή στον Μότσαρτ, το πώς τα πνευστά μπαίνουν σε ένα σταθερό τέμπο με τι ακραίο τρόπο, έτσι. Σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Σε εμάς, για να αντληθεί ύψος, πρέπει να υπάρχει βάθος. Δηλαδή, η εμβάθυνση στην επνευματικότητα είναι αυτή που στην ουσία προβάλλει το ύψος της τέχνης, έτσι. Θα δώσω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Ο Χρήστος το ξέρει πιο καλά. Η σημαδοφωνία, για την οποία μίλησε πριν, έτσι. Έχουμε ένα σήμα, το οποίο κατά την αρχαία παράδοση ξέραμε πως σημαίνει άλλες 10 νότες, έτσι. Ο δάσκαλος γνώριζε τις νότες, αυτές τις 10, τις είχε μάθει από το δάσκαλό του, τις μάθαινε στον μαθητή του που είχε δίπλα και που επί χρόνια προσπαθούσε να αντιληφθεί ποια είναι αυτή η τεχνική εκμάθησης και αποστηθίζοντάς την μέσα στο σύμπαν της προφορικότητάς μας, έτσι. Αυτό όμως, σαν διαδικασία μάθησης, προϋποθέτει και πράγματα άλλα, όπως ταπείνωση, υπομονή. Δεν πρέπει κανείς να θέλει να επιμείνει με αυτό. Θέλει κανείς να στέκεται με πολύ μεγάλη προσοχή και υπακοή απέναντι σε αυτό. Πρέπει να κάνει μεγάλη υπακοή σε αυτό. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο καθόλου που στην εκκλησιαστική παράδοση υπερτονίζεται η σχέση του δημιουργού με το θείο, καθότι αν δούμε για τον Κουκουζέλη η αφήγηση λέει ότι η Παναγία για τον κόπο του το έβαλε στο χέρι του τα χρυσά νομίσματα, για τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό ξέρουμε τη θαυματουργή επέμβαση της Παναγίας πάλι με το θαυμαστό τρόπο, για τον Ρωμανό το μελωδό ξέρουμε ότι το κοντάκιο του έδωσε και το κατάπιε και ξεκίνησε. Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι πράγματι το να υφαίνεις ύμνους όπως λέει και ο μελωδός είναι εργώδες, είναι ένα πολύ κοπιαστικό πράγμα ας πούμε και νομίζω ότι τελικά ο κόπος είναι εκείνος ο οποίος καθορίζει και το μέτρο της παραδόσεως, της συντήρησής της και της εμπάθυνσης και του εμπλουτισμού της. Και, ναι, αλλά και η αγάπη για το ιερό. Διότι για να ξανάρθουμε στην αρχή μας, αυτά που λέγαμε για το διθύραμβο, στην αρχή ήταν ύμνος προς το Θεό. Ναι, ναι. Και κατεδάει μετά μια τεχνική σύνθεση, εγκεφαλική. Όλη η παράδοση, Χριστό, μέχρι νομίζω το 10ο αιώνα, το 13ο αιώνα και η δυτική, παράδοση και η δική μας παράδοση και η ανατολική είναι σχετικές παράδοσεις. Στους μεγάλους γράφους, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί ιστορικός τέχνης να αντιληφθεί τη δύση του 12ου αιώνα χωρίς τον Αντζελικό. Με θρησκευτικά μόνο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και για την κοσμική μουσική του Βυζαντίου που τόσα θέλουμε να πούμε, αλλά δεν έχουμε να πούμε, είναι ακριβώς επειδή ήταν κοσμική τέχνη και δεν θεωρήθηκε άξια να καταγραφεί όπως και με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων δεν ξέρω ποιο τρόπο, όπως και η Βυζαντινή. Ναι. Και είναι προφορική παράδοση, οπότε είναι πιο δύσκολα ανιχνεύσιμη. Να πω συνοψίζοντας λοιπόν ότι το Βυζάντιο μας ενδιαφέρει κυρίως γιατί φέρει έναν σπουδαίο πνευματικό πολιτισμό που το βασικό του στοιχείο είναι η σύνδεση με το ιερό. Αυτό είναι ας πούμε η πεμπτουσία αυτής της παράδοσης και ότι αυτή η παράδοση είναι διαρκώς παρούσα, αλλά με αφορμή και αυτά που ο Βαγγέλης για το φως συλλαρών θα έλεγα ότι αυτή η παράδοση δεν ανανεώνεται με ιδέες, προγράμματα και ό,τι ας πούμε σκεφτεί ο καθένας από εμάς, αλλά ανανεώνεται μέσα από έργα που έχουν επίγνωση και μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Αλλά έργα πίστεως. Ναι. Διότι χωρίς γιατί λέμε πνευματικός κόσμος, τι είναι ο πνευματικός κόσμος χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή άλλα λέμε και άλλα είναι. Θα ήθελα λοιπόν κλείνοντας να ολοκληρώσουμε με μια δικιά σου έτσι αφήγηση για το πώς αυτή η παράδοση σε ενέπνευσε να γράψει ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια, αυτό που αναφέρεται στον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ναι, με γυρνάς τα χρόνια λοιπόν τα νεανικά, εκείνα τα χρόνια που λίγο είχε συντελεστεί μέσα με αυτή η ιδέα του πως να γράψουμε καινούργια πράγματα πάνω σε στις παλές ελληνικές παραδόσεις. Αυτή ήταν η ιδέα. Πως αυτή η μουσική και ο πολιτισμός βέβαια δεν είναι μόνο παλιός, αλλά έχει και συνέχεια στη δικιά μας τη γενιά. Οπότε εγώ τότε τελείωνα το Εθνικό 2, όπου έκανα μαζί με τα άλλα μαθήματα και την ιστορία της μουσικής. Εκεί λοιπόν ο δάσκαλος ζήτησε να γράψουμε ή να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο να είναι από τη λαϊκή τέχνη και να εναρμονιστεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή ζητούσε καινούργιο υλικό, μια ιδέα δικιά μας. Εγώ λοιπόν είχα ξεκινήσει πάλι και την εποχή μαθήματα με τον Λυκούργο τον Αγγελόπουλο στο Δίο Σκαλκότο που έκανα τη Βυζαντινή μουσική και εκείνη την εποχή ψάλαμε το γεύσταστε του Ιωάννου Κλαδά. Λοιπόν, εμένα αυτή η μουσική, η Βυζαντινή, μου φαινόταν καινούριο πράγμα. Δεν την είχα στα κοσμάτα. Την είχα φυσικά, αλλά όχι με τον πλήρη τρόπο, ας πούμε. Ο πλάγιος του πρώτου μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, για παράδειγμα. Και οι θέσεις αυτές οι ψηλές πάνω στο κιέ, στο ζώο, που ανεβαίνει και αλλάζουν τα ισοκρατήματα. Δε η ιδέα του Σίμωνα Καρά που είχε. Και στον πλάγιο του πρώτου έχουμε μια σταθερή βάση στο πα. Η μελωδία κινείται συνήθως πάνω από το και, σε ψηλές θέσεις και υπάρχει και ένας ενδιάμεσος Σωκράτης, ο οποίος λίγο συμπληρώνει κάποιες θέσεις εκεί στον Άγια, στον Δι, στον και, στον Γα μερικές φορές Το άκουσα αυτό λοιπόν από τους δίσκους που είχε βγάλει ο Καράς, αυτή την τεχοτροπία, και ήθελα να κάνω κάτι πάνω στο γεύσος του Κλαδά. Υπήρχε λοιπόν ένα ποίημα του Δημήτρη του Γιαναμά, φίλος καλός, ο οποίος τώρα ζει στη Μόσχα, σαν μορφωτικός ακόλουθος, που έγραψε ένα ποίημα αφιερωμένο στον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Και πήρα αυτές τις θέσεις και τις έκανα με έναν δικό μου τρόπο. Έγραψε ένα καινούριο, πολύ τραγούδι. Αγαπητό τραγούδι. Ναι, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Να ευχαριστήσουμε το αντίφωνο για άλλη μια φορά που μας φιλοξένησε. Να ευχαριστήσω και εσάς που κάναμε αυτήν την ωραία συζήτηση και να κλείσουμε με το τραγούδι τον κύριο Αλέξανδρο. Ευχαριστώ. Γιατί η χτής έχει γεράσει. Τα λόγια του μικρές φωτιές από κάπου βαθιά στα σπλάχνα του η ομορφιά πονάει και εκείνος περνώντας πνοή απ' το γλυκί τον Άη μετρά τις ταπεινές του τις γράφες. Αχ, κύριε Αλέξανδρε, αυτή η ώρα έχει περάσει. Είναι αγλώσσακη η εποχή, μας απαρνήθηκαν γιατί η χτίση έχει γεράσει.